Πρόσφατα ήρθε στο φως μια ανατριχιαστική προφητεία για την ημέρα που θα πέφτει το Πάσχα στις 5 Μαΐου. Τι θα συμβεί τότε? Ο Παπαγιάννης Καλαΐδης είχε πει: «Τη χρονιά που θα πέφτει Πάσχα 5 Μαΐου, τότε θα γίνουν τα γεγονότα για να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη». Πάσχα στις 5 Μαΐου έχουμε φέτος, το 2024. Ακούστε τη σοκαριστική μαρτυρία. Είχα την τιμή και την τύχη να συνομιλήσω πριν λίγο με άνθρωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του Παπαγιάννη Καλαΐδη, το οποίο εντελώς τυχαία όλα αυτά τα χρόνια είναι πελάτης μου, χωρίς όμως να γνωρίζω τη συγγένειά του με τον Άγιο εκείνο άνθρωπο, τον Παπαγιάννη. Αυτό το πρόσωπο μου αποκάλυψε μερικές πολύ σημαντικές μαρτυρίες από τον Παπαγιάννη, τις οποίες θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο πιο πιστά γίνεται από μνήμης. Αυτά είπε ο άνθρωπος και αυτά θα σας πω και εγώ τώρα. Και στο τέλος θα ακούσετε και την αντίστοιχη μαρτυρία και προειδοποίηση και από τον Άγιο Παΐσιο. Η μαρτυρία η πρώτη είναι η εξής. Ο Παπαγιάννης Καλαΐδης, όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν στον ύπνο, δεν έλεγε ποτέ σε κανέναν τίποτα σχετικό με την ημερομηνία παράδοσης της πόλης. Επέμεναν διαρκώς και προσπαθούσαν να τον πετύχουν χαλαρό, σε ανύποπτες στιγμές. Αλλά η αδιάπτωτη χάρη του Θεού δεν του επέτρεπε να αποκαλύψει σε κανέναν τίποτα σχετικό. Μετά από καιρό όμως, αποκάλυψε ότι την πόλη θα την πάρουμε τη χρονιά που το Πάσχα θα πέσει 5 Μαΐου. Το Πάσχα σε αυτήν την ημερομηνία πέφτει το 2024. Ποιος ξέρει, θα δείξει. Η δεύτερη μαρτυρία είναι η εξής. Μια μέρα ήμασταν μαζεμένοι σε κάποια γιορτή ενός μέλους της οικογένειας και ο Παπαγιάννης προβληματισμένος μας είπε: «Ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Λυπάμαι που δεν υπάρχει ένας ανδρείος να δει το παιδί του να πεθαίνει από την πείνα και να μην παίρνει τις νέες ταυτότητες». Προβληματιστήκαμε τότε όλοι έντονα. Πέρασε ο καιρός και μετά από 6 μήνες σε άλλη γιορτή που ήταν όλη η οικογένεια μαζεμένη, μας είπε χαρούμενος αυτή τη φορά το εξής: «Ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και να το θυμάστε. Τα γεγονότα της παράδοσης της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες θα προλάβουν την έκδοση αυτής της νέας ταυτότητας και έτσι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι λαοί οι οποίοι θα την έπαιρναν. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι προσευχήθηκαν. Εγώ είμαι ο τελευταίος και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή μας. Θα προλάβουν και θα γίνουν τα γεγονότα της πόλης για να γλιτώσουμε την ταυτότητα». Ακούστε τώρα και την τρίτη συγκλονιστική μαρτυρία. Το 2009, 6 μήνες πριν κοιμηθεί ο Παπαγιάννης Καλαΐδης, είχα μία πληροφορία ότι οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να μας επιτεθούν. Το είπα στον Παπαγιάννη και αυτός χαμογέλασε και μου είπε: «Γιέ μου, τους Τούρκους μην τους φοβάστε, θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Να το θυμάστε καλά και να το βάλετε στο μυαλό σας, τους Τούρκους μην τους φοβηθείτε». Στην πρώτη μαρτυρία του κυρίου Σίμογλου στην Αλεξανδρούπολη αναφέρεται το εξής: «Σε μία επίσκεψή μας στον Παπαγιάννη και χωρίς να τον ρωτήσουμε το παραμικρό, ξαφνικά μας είπε: «Έφτασε ο καιρός να πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη. Θα γίνει πάλι ελληνική». Όταν τον ρώτησα πότε θα γίνει αυτό, μου απάντησε: «Σύντομα, πολύ σύντομα, στις μέρες μας». Τον ξαναρώτησα: «Δηλαδή πότε, πες μας κάποια ημερομηνία». Και τότε η απάντησή του ήταν: «Α, γιέ μου, όλα και όλα, ημερομηνίες όχι, όχι. Το σχέδιο του Θεού αυτό είναι, αλλά ημερομηνίες όχι». Μας είπε επίσης ότι πρώτα θα γίνει κάτι που θα γονατίσει την Αμερική.
θα πάψει να είναι υπερδύναμη. Υπερδύναμη θα είναι η Ρωσία και μετά θα συμβούν τα γεγονότα που είπαμε. Και επίσης μας είπε, όλοι εσείς που είστε εδώ και ήμασταν τότε 9 άτομα διαφόρων ηλικιών, θα πάτε στην Κωνσταντινούπολη και θα τη βρείτε να είναι ελληνική. Εγώ θα έχω φύγει στον ουρανό. Ακούστε τώρα μία σχετική ή δεύτερη σοκαριστική προφητεία οριμαγδό από τον Άγιο Παΐσιο. Η προφητεία με την ελιά και το μελανό μέλλον της χώρας μας. Πρόκειται για την προφητεία του Αγίου Παϊσίου για την πατρίδα μας, αλλά και για την κατάσταση που βρίσκονται οι Έλληνες. Και με αυτήν την προφητεία, ο Άγιος Παΐσιος είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, στα θέματα της πατρίδας μας, δεν ήθελε οι χριστιανοί να είναι αδιάφοροι. Πολύ λυπόταν που έβλεπε πνευματικούς ανθρώπους να επιζητούν να βολευτούν οι ίδιοι και να μην ενδιαφέρονται για την πατρίδα μας. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Σε μια εποχή που ο διάβολος οργιάζει και οι άνθρωποι του οργανώνονται, οι Έλληνες βρίσκονται σε νάρκη. Τον εαυτό του μόνο κοιτάζει να βολέψει ο καθένας και τίποτα περισσότερο. Κι ό,τι και να τους κάνεις, όσο και να τους κουνήσεις, με τίποτα δεν ξυπνούν». Ο καημός του και η απορία του ήταν πως οι υπεύθυνοι και οι πολιτικοί δεν αντιλαμβάνονται που οδηγούμαστε. Ο ίδιος από παλιά διέβλεπε τη σημερινή κατάσταση και ανησυχούσε, αλλά δεν διέσπηρε τις ανησυχίες του στον κόσμο. Έδωσε μόνο ελπίδα και αισιοδοξία. Έλεγε, «Από το κακό που επικρατεί σήμερα θα βγει μεγάλο καλό. Βλέπω μια ελιά. Το ένα της κλονάρι έχει ξεραθεί. Το άλλο το τρώει κάμπια και θα ξεραθεί κι αυτό. Αλλά πετιέται ένα άλλο βλαστάρι από κάτω που έχει πολύ θυμό, δηλαδή πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ γρήγορα αναπτύσσεται». Ο Άγιος Παΐσιος πονούσε για την πνευματική κατάπτωση των Ελλήνων πολιτών. Έλεγε, «Η Ελλάδα έχασε τον δρόμο της. Η αμαρτία και η ασωτεία βασιλεύουν στους ανθρώπους, αλλά μας αγαπάει ο Θεός και περιμένει τη μετάνοιά μας». Τέλος ο Άγιος μιλούσε αυστηρά για αυτούς που ψήφιζαν αντιχριστιανικούς νόμους. Ακούστε τώρα και μια τρίτη προφητεία από τον μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, πραγματικά σοκαριστική και αυτή. Όταν αντιδράσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τότε παράδες γιόκ. Πρόκειται για τη σοκαριστική προφητεία του Αγίου Παϊσίου που αφορά στο χρήμα. Η παρακάτω περιγραφή είναι μια πραγματική μαρτυρία προσκυνητή από το βιβλίο «Μαρτυρίες προσκυνητών» γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Σπουδαίο μέρος του βιβλίου αποτελούν και οι μαρτυρίες σχετικά με τα εθνικά και τα παγκόσμια θέματα, τα οποία τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε επικαιρότητα. Μάλιστα, μερικές από τις μαρτυρίες αυτές έχουν κατατεθεί επώνυμα από αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Άγιος Παΐσιος, το έτος 1983 στη Σουρωτή, είχε αναφέρει συγκεκριμένα, «Θα έρθει καιρός που θα ανεφοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θα εναλλάσσονται τα κόμματα, θα ανακαλούνται διατάγματα, θα ψηφίζονται νόμοι και θα καταργούνται άλλοι νόμοι και θα επικρατεί σύγχυση και ταραχή. Τότε όμως θα αντιδράσουν λίγοι πιστοί χριστιανοί, αλλά θα αντιδράσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μα πώς είναι δυνατόν, παππούλη, να γίνει μια παγκόσμια δικτατορία με τα σημερινά δεδομένα?» ρωτούσε ο προσκυνητής με πολλή απορία, μιας και ήσταν ο μυαλιά του προσκυνητή δεν τον άφηνε να σκεφτεί πιο καθαρά και πιο ξάστερα. Ο Άγιος Παΐσιος τότε χαμογελούσε με ένα χαμόγελο όλο γαλήνη, αλλά και συμπόνια απέναντι σε ένα νεαρό που επειδή ήξερε 5 γράμματα παραπάνω, νόμιζε πως μπορούσε να διηλύσει και τον κόνοπα. Και ο μεγάλος μας Άγιος αναφέρει πως θα δοθούν στον κόσμο πολλά λεφτά, αλλά μετά θα υπάρξουν δυσβάσταχτοι φόροι. «Θα έχετε κυβέρνηση και θα είναι σαν να μην έχετε.
θα σας δώσουν πολλά λεφτά και μετά θα σας βάλουν δυσβάσταχτους φόρους, αλλά δεν θα προλάβουν να σας τους πάρουν», έλεγε. Και είχε προβλέψει. Επέβαλαν και θα επιβάλλουν ακόμα περισσότερο στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος. Τόσο μεγάλο που όχι μόνο δεν θα μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους τόκους αυτού του δανείου δεν θα τους προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στον λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης μέχρι εσχάτων. Θα επιβάλλουν διαρκώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φορούς ασήκωτους και πολλά άλλα, ώστε να κάνουν τον λαό να αγανακτήσει. Ο λαός, καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα, θα ζητά κάποια στιγμή να ξανασάνει, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνο μέχρι να ασκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υπακοή στο καινούργιο του σύστημα. Θα λένε στους Έλληνες, έχετε δίκιο που διαμαρτύρεστε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν. Για να μην σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους, πρέπει να αποδεχτείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Έτσι, ώστε να βλέπουμε ποιοι είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοι οι φοροφυγάδες. Αναφερόμενος στους πολιτικούς, ο Άγιος Παΐσιος είχε πει «Ο κόσμος θα συγχαθεί τους πολιτικούς και θα τους πάρει με τις πέτρες». Ενώ στο βιβλίο «Μαρτυρίες προς κινητών» αναφέρει πως «Θα έρθει καιρός που θα ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θα εναλλάσσονται τα κόμματα, θα ανακαλούνται διατάγματα, θα ψηφίζονται νόμοι και θα καταργούνται άλλοι νόμοι και θα επικρατεί σύγχυση». Ο κόσμος θα υποφέρει πολλά, αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Μόνο κάποιους μήνες. Μετά θα ξεκινήσει ο πόλεμος με την Τουρκία που θα γίνει παγκόσμιος. Και η Ελλάδα τότε θα μεγαλουργήσει. Άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.